την δική του οδύσσια για την έβρεση ενός οφθαλμίατρου στο δημόσιο σύστημα υγείας στο νομό Λασιθίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο μάτι του, περιγράφει στην Crete TV ένας 50χρονος αγρότης από τα φέρμα Ιεράπετρας. Η ταλαιπωρία που υπέστη ήταν απίστευτη, με τον ίδιο να σπέβδει από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένας οφθαλμίατρος για να το θεραπεύσει. Πήγα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, μου δώσανε τις πρώτες βοήθειες, που βάλανε λίγο κολλήριο και μου το πίνανε, αλλά το μάτι συνέχιζε να έχει πρόβλημα. Παίρνω στον Άγιο Νικόλαο για οφθαλμίατρο, λέει εμείς δεν έχουμε. Λέω παιδιά τι θα κάνω. Λέει να πας Ηράκλειο. Αν είναι δυνατόν. Είμαστε τόσες χιλιάδες κόσμος, επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι στον νομό Λασιθίου. Πληρώνουμε τόση εφορία, τόσους φόρους, τόσα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην έχει ένα οφθαλμίατο ο νομός Λασιθίου. Δηλαδή μόνο τις νεκροφάρτες θα έχουμε σε ετοιμότητα. Όλα ξεκίνησαν όταν Αγκάθι μπήκε στο μάτι του 50χρονου, ο οποίος δεν μπορούσε να φανταστεί την ταλαιπωρία που θα ακολουθούσε με την κατάστασή του να χειροτερεύει όσο κυλούσε ο χρόνος. Μόνο να πεθαίνουμε μπορούμε. Και μου λέει ο πρωθυπουργός, βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαμε από εδώ και γελάει. Είναι ντροπή μας στην κοινωνία που ζούμε. Να πάψει να λέει ψέματα. Αυτός η ιατρική περίθαψη έχει. Ο λαός έχει. Το μήνυμα είναι ή να πάμε να κάνουμε σύμβαση με τις νεκροθράπτες και αποθάνομαι όλοι να μην πληρώνουμε ή να σταματήσουμε να πληρώνουμε και πάμε όλοι στις ιδιώτες. Μας έχουνε στο μόνο για τα ψηφαλάκια. Είναι ντροπήτος που κάθονται στις καρέκλες. Ο ίδιος περιγράφει γιατί δεν βγήκαμε από τα μνημόνια με φόντο τις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία της Ανατολικής Κρήτης. Σε κοινό. Για το Ηράκλειο, αλλά στη διαδρομή εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τις πόνους και δεν ήξερα και τι είχε το μάτι μου. Σταματάω στον Άγιο Νικόλαο για να μου βάνε πάλι λίγο κολλήριο να συνεχίσω. Εκεί ας είναι καλά, ήταν κάποιος ασθενής που είχε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο εκεί. Και έτυχε να έχει ένα φίλο οφθαλμίατο και τον έπειρε τηλέφωνο και ήρθε στο ιατρείο και έτσι μου έβγαλε ένα αγκάθι μέσα από το μάτι. Ασθενείς από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου πρότεινε στο 50χρονο να μεταβεί σε έναν ιδιώτη και έτσι η ταλαιπωρία του έλαβε τέλος. Ήμουνα την ατυχία μου της αιώσας. Είναι καλά ο άνθρωπος, χίλια καλά να έχει, γιατί αν δεν ήταν αυτός να μου βγει άκρη τον Άγιο Νικόλαο, εγώ θα χάνα το μάτι μου. Ο γιατός μου είπε, κοίταξε, το 1/3 του μαθιού έχει όλο χαρακές. Αν δεν πάρεις αντιβίωση και πάθει μόλυνση, μετά θα είναι κατεστραμμένο το μάτι.